Γεια σου Δίδυμε και καλώς ήρθες στο μηνιαίο σου Energy Focus για τον Οκτώβρη του 2022. Και από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα Δίδυμάκι μου, μπαίνεις στο μήνα με διάφορα πραγματάκια στο κεφάλι σου. Αναρωτιέσαι, υπεραναλύεις, σκάς και βασανίζεσαι σε σχέση με μια ολοκλήρωση βλέπω εγώ ενός κύκλου που είτε συνέβη πρόσφατα, είτε συμβαίνει αυτή την περίοδο, είτε θα συμβεί. Και το ξέρεις όμως, μέσα στον Οκτώβρη, βλέπω ότι εδώ πέρα μου δείχνει περίεργα πράγματα μου δείχνει. Και για σχέσεις μου δείχνει, και για εγκυμοσύνες που ολοκληρώνονται μου δείχνει. Ίσως κάποιοι να παίρνετε το πτυχίο σας τώρα και κάπως να έχετε μια ανησυχία για το επόμενο σας βήμα. Ίσως κάποιοι να ολοκληρώνετε... τι να σου πω τώρα, ένα κύκλο σε ένα επάγγελμα για παράδειγμα και να μπαίνετε σε έναν άλλον. Βλέπω ότι ανησυχείς για μια ολοκλήρωση. Ανησυχείς για την ευτυχία σου επειδή ολοκληρώνεται για σένα ένας κύκλος και δεν ξέρεις ποιο θα είναι το επόμενο σου βήμα. Λοιπόν, οπότε σε βλέπω να έχεις πάρα πολλά στο κεφαλάκι σου. Μπορεί κάποιοι άλλοι να μου κάνετε μια μετακόμιση και να μου την ολοκληρώνετε όπου να είναι, αλλά να σας έχει πρίξει το κεφάλι. Μπορεί, ξαναλέω, να είστε στο μήνα σας που λέμε και να είναι οι τελευταίες μέρες πολύ πολύ δύσκολες, ας πούμε, να νιώθεις πολύ βαριά, να ανησυχείς, να μην μπορείς να κοιμηθείς καλά γιατί λες και πότε θα έρθει και πότε θα έρθει, δεν ξέρω εγώ τι, παιδιά. Κάπως έτσι μου τη δείχνει τη δουλίτσα πάντως. Πείτε μου εσείς τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σου πω το εξής. Ότι ναι μεν, στην αρχή δείχνει όλο αυτό κάπως σε πνευματικό και κεφαλικό ας πούμε επίπεδο έτσι να σε ταλαιπωρεί, να σε βασανίζει, να τα βάζει ας πούμε με τις ανασφάλειες που ήδη έχεις, να τα βάζει με την αβεβαιότητά σου, να τα βάζει με τις φοβίες σου, να τα βάζει με όλα αυτά. Βλέπω ότι γύρω στις 9 με 10 του μήνα η φάση θα αλλάξει. Είτε γιατί θα έχεις ολοκληρώσει αυτό που θες και θα κάθεσαι στο σπιτάκι σου, είτε γιατί θα γεννηθεί το παιδάκι σου, είτε γιατί θα συμβεί αυτό το project, το γεγονός, το δεν ξέρω κι εγώ τι είναι αυτό. Και τελικά θα δεις ότι, wow, είδες, έχω ένα καινούριο, πώς να σου το πω, ένα καινούριο πλαίσιο στο οποίο μπορώ να κινηθώ. Και ενώ πιο πριν έβλεπες και κοιτούσες το τι θα κάνεις μετά, όταν έρχεται η ώρα, βλέπεις την ελευθερία σου, βλέπεις το πόσο πολύ μπορείς να κινηθείς, βλέπεις το πόσο πολύ άνοιξες τους ορίζοντές σου, πόσες ακόμα περισσότερες επιλογές, δυνατότητες ανοίγονται μπροστά σου. Δηλαδή καμία σχέση πριν τις 9-10 του μήνα η ενέργειά σου και μετά. Βλέπω ότι βρίσκεις τον εαυτό σου, βρίσκεις την όρεξή σου, βρίσκεις τον κίνητρό σου, ξεκινάνε αυτά που ήθελες. Έχεις ολοκληρώσει με τη μετακόμιση και έχει ξεκινήσει η διακόσμηση, δηλαδή σε άλλη φάση εντελώς. Και μου δείχνει ότι είσαι και, και σε πολύ ωραία πνευματική φάση, όχι απαραίτητα υψηλή συχνότητας, αλλά σε σχέση με εκεί που ήσουν και θα είσαι πνευματικά τις πρώτες μερούλες. Που σου λέω, μου σπάς λίγο το κεφαλάκι σου, μου φαίνεσαι ότι έχεις πολλά πράγματα να σκεφτείς, πολλά πράγματα να κάνεις, πολλά πράγματα να βάλεις σε τάξη. Υπάρχει δηλαδή ανησυχία στην αρχή, η οποία μετά όχι απλά εξαφανίζεται, διαλύεται, δεν υπάρχει πουθενά, δεν την βλέπω εγώ εδώ πέρα. Η ανησυχία αυτή στην πορεία θα έχει γίνει γνώση, θα έχει γίνει ελευθερία, θα έχει γίνει καινούργιες αρχές, καινούργιες δραστηριότητες, θα έχει γίνει καινούργια φλόγα μέσα σου. Πάρα πολύ μου βγάζει αυτό που σου είπα πριν, ολοκληρώνεις ένα κύκλο σπουδών και προχωράς και ενώ φοβάσαι πιο πριν και λες Παναγία μου πώς θα τα καταφέρω, βγαίνεις έξω και κολοχαίρεσαι και μόνο που ψάχνεις ρε παιδί μου και που καταλαβαίνεις ότι έχεις μπει σε άλλο plane, γιατί εδώ πέρα μπαίνεις σε άλλο plane, είναι ένας άλλος κύκλος, είσαι νούμπεδο, είσαι αρχάριος, δεν ξέρεις απαραίτητα πολλά πράγματα. Μπορεί κάποιοι τώρα να έχετε μια πρόσληψη για παράδειγμα και να λέτε Παναγιά μου πώς θα τα καταφέρω στην καινούργια μου δουλειά και αν ο κόσμος δεν με δεχτεί και σε έχει φάει ανησυχία μόνη σου και μόνος σου. Για παράδειγμα, αλληγορικά παιδιά, για τον καθένα είναι μια τελείως άλλη κατάσταση. Απλά σου λέω αλληγορικά, σαν παράδειγμα, μπορεί να φοβάσαι το πράγμα και μπαίνεις στη δουλειά και
καταλαβαίνεις ότι και οι δυνατότητες εξέλιξης έχει και οι άνθρωποι είναι normal και υπάρχει μια ωραία ιεραρχία και συνειδητοποιείς ότι αυτή η ιστορία σου διευρύνει τους ορίζοντες σε σημείο που δεν παλεύεται δηλαδή άλλο. Πονάς τις τελευταίες 9 μέρες της εγκυμοσύνης σου, ας πούμε, έχεις αυτή την ανησυχία ακόμα και αν δεν πονάς, του τύπου Παναγίτσα μου, νιώθω ότι κάθομαι σαν να με ένα κάρβουνα. Δεν βολεύομαι ούτε έτσι, ούτε αλλιώς, ούτε παραλλιώς, δεν μπορώ να ζήσω πια, δηλαδή πραγματικά. Και μετά έρχεται το μωράκι σου και από εκεί που ήσουν μια κοπέλα που δεν μπορούσε ούτε να κοιμηθεί, εντάξει, ξαφνικά είσαι μάνα, είσαι σε άλλο level. Αρχάρια στο level σου, αλλά σε άλλο level. Εντάξει, εγώ βλέπω επικίνδυνη εδώ πέρα για το δίδυμο, απλά δεν νομίζω ότι στην αρχή του μήνα θα σου είναι πάρα πολύ εύκολο να το δεις, ακριβώς επειδή θα έχεις ανησυχία για αυτό που συμβαίνει, το οποίο θα σου δώσει πάρα πολύ χαρά μέσα στον ίδιο το μήνα. Σου λέω, οι περισσότεροι 9-10 του μήνα θα δείτε αλλαγή, προφανώς δεν γίνεται όλοι 9-10 του μήνα, πραγματικά όλοι, να ολοκληρώνετε έναν κύκλο και να γυρνάτε τούμπα το μπιφτέκι με τη μία. Κάποιοι θα το κάνετε στις 8, κάποιοι θα το κάνετε στις 7, κάποιοι θα το κάνετε στις 15, ρε παιδί μου. Αλλά εγώ θέλω να το ξέρεις και να το περιμένεις. Βλέπω ότι αυτό που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου είναι ότι έχει ο Θεός, γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει στο τέλος. Πράγματα που δεν έβλεπες, δεν βλέπεις τώρα, αυτό να πεις. Δηλαδή στην αρχή του μήνα πες έχει ο Θεός, για να βγεις τουλάχιστον από αυτό το 9 σπαθί, αφού ούτως ή άλλως θα βγεις. Θα τα δεις τελείως διαφορετικά τα πράγματα προς το τέλος του μήνα. Καμία επαφή. Το πρώτο δεκαήμερο θα είναι αυτό που θα σε προκαλέσει περισσότερο, αν και μόνο αν φυσικά του το επιτρέψεις. Δηλαδή αυτές εδώ πέρα για τους περισσότερους είναι αρνητικές σκέψεις. Δεν έχετε όλοι 3 κιλά μωρό ή 4 στην κοιλιά να μην μπορείτε να κουνήσετε ρούπι, για παράδειγμα. Δεν έχετε όλοι κάποιο πρόβλημα σωματικό. Δεν έχετε όλοι χτυπήσει τα πόδια σας. Γιατί, για παράδειγμα, και αυτό θα μπορούσε να μας λέει εδώ πέρα, ότι κάποιος έσπασε το πόδι του το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι σε ένα σημείο πλέον πνευματικά και ψυχολογικά που δεν την παλεύει άλλο. Δηλαδή δεν μπορεί άλλο να κάθεται σε μια καρέκλα. Κοντεύει να πεθάνει εκεί πάνω στην καρέκλα. Κατάλαβες θέλω να σου πω. Και δεν ξέρει ότι 9-10 του μήνα θα πάει στο γιατρό και θα του πει ο γιατρός, πουλάκι μου, μια χαρά το βλέπω το παδαράκι σου, έλα να βγάλουμε το γύψο και πάτα το. Κατάλαβες, και ναι μεν θα προσέχεις εσύ στην αρχή, όπως σου είπα πριν, θα υπάρχει αυτό η έννοια του αρχάριου, θα θέλει προσοχή, αλλά θα δεις πάλι τη ζωή με άλλο μάτι δηλαδή. Θα δεις πόσα πράγματα σου στέρισε για παράδειγμα αυτό το πράγμα και θα διευρύνεις το πνεύμα σου. Θα δεις πόσο σημαντικό είναι που έχεις τα πόδια σου. Θα δεις τους ανθρώπους που ίσως να έχουν κάποιο πρόβλημα στα πόδια τους διαφορετικά μέσα στο κεφάλι σου. Αυτά παιδιά όλα αλληγορικά, ξαναλέω. Για τον ένα θα συμβεί αυτό, για τον άλλο κάτι άλλο, για τον άλλο κάτι τρίτο. Κάποιος εδώ πέρα ολοκληρώνει τη σεζόν του. Τώρα τελειώνει μια δουλειά. Και σου λέει: οκ, έχω κάποια λεφτά. Οκ, αλλά δεν γίνεται να κάθομαι κιόλας. Τι θα γίνει? Φοβάμαι, ανησυχώ. Τι θα κάνω μετά? Και μόλις ολοκληρώνει τη σεζόν, βγαίνει και γουστάρει. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, δίδυμε, μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share, πουλάκι μου. Επίσης, καλό είναι να βλέπεις και οροσκόπο και σελήνη και ζώδιο για να έχεις μια ολοκληρωμένη άποψη των πραγμάτων. Εμείς τα λέμε πολύ σύντομα με καινούργια βιντεάκια. Φίλα και πολλά. Καλό μήνα να έχεις. Bye!